να τυναχθεί στον αέρα. Κινδυνεύει το έργο κατασκευής του συνδετήριου δρόμου που θα συνδέσει τον κόμβο Μουριών με την πόλη των Χανίων. Τα σοβαρά τεχνικά εμπόδια που προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις ξεπεράστηκαν και πλέον το στίχημα για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης είναι η ομαλή συνέχιση των εργασιών στο τελικό τμήμα από τη διασταύρωση της οδού Ζυμβρακάκηδων με τη Μουριών μέχρι την αναγνώση του Γογονή. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου, είναι συγχρηματοδοτούμενο, συγχρηματοδοτείται δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουν προκύψει καθυστερήσεις οι οποίες αναλύθησαν επαρκώς, αναλυτικά, γιατί έγιναν. Στην πορεία του πολυπαθού έργου τεχνικοί λόγοι οδήγησαν στη διακοπή του, με τα χρονικά περιθώρια πλέον να στενεύουν. Υπήρχε αγωγός πλακοσκεπής, ο οποίος άλλαξε τα δεδομένα, άλλαξε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, δημιούργησε καθυστερήσεις. Επαναλαμβάνω ότι εκτός από αυτό υπάρχουν δίκτυα και του ΟΤΕ, υπάρχει οπτική ίνα, υπάρχουν δίκτυα της ΔΕΙΑΧ, υπάρχουν δίκτυα δικά μας. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ως τελική ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του 2023. Έστω και μία ημέρα καθυστέρησης θα έφερνε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης αντιμέτωπο με κυρώσεις. Αλλά αυτό που θέτουμε σε στόχο είναι να ολοκληρωθεί το έργο, παρόλο που η σύμβαση προβλέπει τέλος του έτους, τους επόμενους 3-4 μήνες. Σε αυτό βεβαίως, επαναλαμβάνω, χρειάζεται η συνέργεια και η συνεργασία όλων των φορέων. Χρειάζεται ένας απόλυτος συντονισμός, ώστε κάθε τι που προκύπτει και το οποίο συζητήσαμε εδώ για να γνωρίζουμε τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν στη συνέχιση του έργου, να αντιμετωπίζονται μέσα από αυτή τη συνεργασία, να λύνονται. Για τη συνέχιση των εργασιών της τελευταίας και κρίσιμης φάσης, το επόμενο διάστημα θα τεθούν σε ισχύ σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές. Το κυκλοφοριακό βάρος θα πέσει πλέον από την είσοδο της πόλης προς τον κόμβο, η οποία θα γίνεται από τις οδούς Σόφοκλη, Βενιζέλου και Πλαστήρα και η έξοδος από την οδό Ζυμβρακάκηδων και την οδό Μουρνιών. Θεωρώ ότι το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του αργότερο θα μπουν σε εφαρμογή αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και δίνουμε έμφαση είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις που βρίσκονται από τη Ζυμβρακάκηδων μέχρι τη Γογονή. Σε ευρεία σύσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚ με τη συμμετοχή του συνόλου των υπηρεσιών που εμπλέκονται και καταστηματαρχών, συμφωνήθηκε ο μεταξύ του συντονισμός ώστε το έργο να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα.